Και στην αρχική μας τοποθέτηση επισημάναμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίος αν θέλει το χρόνος που έρχεται να ενσωματωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην ελληνική νομοθεσία και γι' αυτό δικαιολογείται και η σπουδή της κυβέρνησης να φέρει με πιεσμένους χρόνους και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και με χρόνους ασφυκτικούς να φέρει τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Γιατί πραγματικά εντάσσεται κατά τη γνώμη μας σε μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται να αφημωθεί και να στοχοποιηθεί κάθε φωνή που δεν συμβιβάζεται με τη φρίκη του πολέμου και το αιματοκύλισμα του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια στιγμή που συζητάμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και που αν θέλετε και με τις, και η τοποθέτηση της συγκήτριας της πλειοψηφίας έβαλε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο ότι υπάρχει, ότι δημιουργείται ένας επιπλέον λόγος για να ενσωματωθεί η οδηγία λόγω των συνθήκων και του πολέμου στο Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι την ίδια στιγμή που συζητάμε το νομοσχέδιο αυτό πραγματικά γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης και συνολικά με τους μηχανισμούς του στο αστικό κράτος να τρομοκρατήσει και να φημώσει κάθε φωνή που αντιστέκεται. Είναι χαρακτηριστικό την Κυριακή στο πλαίσιο κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου αγώνα δρόμου πραγματοποιήθηκε πραγματικά ένα απογκρόμ συλλήψεων από την κυβέρνηση και την αστυνομία εναντίον των πολύμορφων και συμβολικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που γίνονταν για τη σφαγή της Γάζας. Θύμα αυτών των συλλήψεων έπεσαν και οι δύο γνωστοί ηθοποιοί, ο Αντώνης και η Αγγελική Ξένου, οι οποίοι προσήχθησαν και κρατήθηκαν στη Γάζα υποτίθεται για εξακρίβωση στοιχείων τα οποία ήδη είχαν γνωστοποιήσει κατά τη διενέργεια του ελέγχου, επειδή είχαν αναρτήσει μια παλαιστινιακή σημαία στο αυτοκίνητό τους περνώντας έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Την ίδια μέρα πραγματικά υπήρξε προσαγωγή δεκάδων Παλαιστινίων προληπτικά ενόψεις των εκδηλώσεων του μαραθώνιου αγώνα δρόμου. Καταλαβαίνουμε πώς διαμορφώνεται από τη μεριά της κυβέρνησης ένα ασφυκτικό πλαίσιο καταστολής με σκοπό να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι το λαϊκό αίσθημα βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πλήρη ευθυγράμμιση του ελληνικού κράτους με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Γιατί την ώρα που βαφτίζονται τρομοκρατικές ή που στοχοποιούνται και ποινικοποιούνται και οι συμβολικές ενέργειες αλλά και η ίδια η αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού δεν θεωρείται ως τρομοκρατία, ως τρομοκρατικό χτύπημα, ως τρομοκρατική ενέργεια το γεγονός ότι νεογέννητα βρέθη αποκλείονται από την πρόσβασή τους στην περίθαλψη και μένουν να πεθαίνουν σε ένα αποκλεισμένο νοσοκομείο που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε καν ηλεκτρισμού, όταν βομβαρδίζονται και αποκλείονται νοσοκομεία, όταν σφαγιάζονται δεκάδες χιλιάδες λαού μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά. Όλο αυτό δεν θεωρείται τρομοκρατικό χτύπημα ή τρομοκρατία, οργανωμένη τρομοκρατία από ένα κράτος κατοχικό δολοφόνου, όμως θεωρούνται απειλή για τη σταθερότητα, για τις σχέσεις του ελληνικού κράτους, για τις διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσει το ελληνικό κράτος, η ανάρτηση μιας σημαίας και η έκφραση της αλληλεγγύης σε έναν μαχόμενο λαό. Κάτι που δεν το βλέπουμε μόνο στη χώρα μας, αλλά υπάρχει και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου εκδηλώνονται αντίστοιχα εκδηλώσεις διαμαρτύρες του πώς παίρνονται προληπτικά μέτρα. Από αυτή την άποψη λοιπόν και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν απέχει από την όλη λογική που ενισχύεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια σειρά οδηγιών να χτιστεί ένα πραγματικά τρομακτικό
πλαίσιο νομοθετικό οπλοστάσιο καταστολής, φακελώματος και περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης κατ' εφαρμογή της αντιδραστικής ευρωνοσιακής νομοθεσίας, και το λέμε για αυτούς που πέφτουν από τα σύννεφα ή επικαλούνται κάθε φορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την προστασία δήθεν των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης κλπ. Γιατί ακόμα και ο γνωστός τρομονόμος, το άρθρο 187α, στο οποίο καλείται να παραπέμπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κάθε άλλο παρά ακίνδυνο είναι. Έχουμε πολλές φορές καταγγείλει το πώς έχει επικίνδυνα διευρυνθεί το αξιόπινο για το τι μπορεί να θεωρηθεί και να τιμωρηθεί ως τρομοκρατία. Κάτι βέβαια που δεν το έκανε και το κάνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το έκανε και όντας κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που ως αντιπολίτευση καταδίκαζε τους κινδύνους που εισάγει ο τρομονόμος απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Να μην θυμίσουμε πώς έχουν ενταθεί σε αυτό μια σειρά αδικήματα, για παράδειγμα, ότι ποινικοποιείται ακόμα και κάποιος που μπορεί να θεωρείται ότι προκαλεί απόφαση για τέλεση, όχι απλώς να προκαλεί, αλλά να υποκινεί στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, με ό,τι αυτό μπορεί να εννοηθεί. Και μια σειρά άλλες διατάξεις ακόμα, και η συζήτηση με τις τελευταίες τροποποιήσεις, ακόμα και ιδιωτική συζήτηση αρκεί για να θεωρηθεί ότι υπάρχει απειλή, θεωρείται δημόσια απειλή για τέλεση τρομοκρατικής πράξης. Και όλα αυτά τα επισημαίνουμε για να ενισχύσουμε, αν θέλετε, και μια ανησυχία που εκφράστηκε από τους ελάχιστους, κατά τη γνώμη μας, και είναι πολύ προβληματικό αυτό, ότι υπήρξαν ελάχιστοι εκπρόσωποι φορέων που ήρθαν να τοποθετηθούν για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για όποιο λόγο και αν αυτό συνέβη. Όμως ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι εκπρόσωποι των φορέων που ήρθαν τόνισαν το προβληματικό και τον κίνδυνο που υπάρχει να αξιοποιείται αυτή η έννοια λάστιχο της τρομοκρατίας για να γενικευθεί μια λογοκρισία στο διαδίκτυο που ήδη, αν θέλετε, πραγματοποιείται και είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιστατικά. Αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη συζήτηση. Μόλις μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση της Επιτροπής υπήρξε και άλλο κρούσμα αποκλεισμού, μπλοκαρίσματος του λογαριασμού του Twitter, στο πρώην Twitter, τέλος πάντων, του οδηγητή της εφημερίδας της Κομμουνιστικής Νεολαίας, γιατί είχε μια ανάρτηση στην οποία εξέφερε την αλληλεγγύη της στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκαζε τον αποκλεισμό των νοσοκομείων και το κίνδυνο που διατρέχουν δεκάδες ευρέφη αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας. Άρα σε ένα τέτοιο πλαίσιο που ήδη οι διάφοροι πάροχοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας τη γνωστή δικαιολογία είτε των απειλών της απειλής βίας κλπ, προχωρούν σε γενικευμένη φήμωση και αποκλεισμό σε όποιον πραγματικά θεωρείται ότι ενοχλεί, σε όποια φωνή ενοχλεί τα ιερά και τα όσια του καπιταλιστικού συστήματος. Σήμερα προσπαθείτε να ενισχύσετε τα όπλα αυτά, διαμορφώνοντας και έναν κρατικό μηχανισμό που θα μπορεί με ταχύτητα να εμποδίζει και να κατεβάζει οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό το ασφυκτικό πλέγμα. Και όταν μάλιστα ακόμα και τα... Και εμάς δεν μας... δεν θεωρούμε ότι ακόμα ότι μπορεί πραγματικά να υπάρξουν αρκετές εγγυήσεις για το τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατία, όταν υπάρχουν τα επίσημα κείμενα και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν υπερψηφιστεί από τα κόμματα που σήμερα εκφράζουν υποτίθεται τις ανησυχίες τους γι' αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα
που έχουν ψηφιστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία βέβαια, στα οποία αναφέρεται ως όπου περιγράφεται ο ριζοσπαστισμός που θεωρείται φυτόρη της τρομοκρατικής σκέψης, και μέσα σε αυτά εντάσσεται και η ακροαριστερή σκέψη, όπου περιγράφονται μια σειρά περιγράφονται, για παράδειγμα, να φέρουν χαρακτηριστικό ότι η ακροαριστερή σκέψη θεωρείται όταν απορρίπτονται οι καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας, όταν η σκέψη που αντιτίθεται στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτ, που αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, καθώς και της διεθνούς συμφωνίας στο ελεύθερο εμπόριο. Αυτά περιγράφει ως επικίνδυνα, ως φυτώριο της τρομοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, και με βάση αυτά βέβαια διαμορφώνεται και αντίστοιχη πρακτική και νομολογία, την οποία μπορεί σήμερα να μην τολμάει να την εφαρμόσει το αστικό κράτος, γιατί εδώ υπάρχει κίνημα που δεν μπορεί να κάνει αποδεκτούς τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Ωστόσο, σε τίποτα δεν μας καθησυχάζει το γεγονός, ή είναι ανησυχητικό το γεγονός, ότι σε συνθήκες, αν θέλετε, που αλεβαίνει και το κίνημα, σε συνθήκες κρίσης κλπ, έχουμε δει, εξάλλου υπάρχει πλούσια διεθνής εμπειρία με το πρόσχημα της απειλής της τρομοκρατίας, να περνάνε μια σειρά μέτρα που επεκτείνουν την καταστολή και αξιοποιούνται για να αντιθούν με το περίβλημα της αναγκαιότητας, μια τρομακτική περιστολή των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και θα αναφέρω ενδεικτικά, αναφέρθηκα σε αυτό και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και η παραμικρή δυνατότητα άμυνας από την πλευρά εκείνου που θίγονται τα δικαιώματά του, του θυγόμενου προσώπου, όταν για παράδειγμα στο άρθρο 16 κατά τον, όπου προβλέπεται η προσφυγή κατά των εντολών της αφαίρεσης, που θεωρούμε ότι κατά τη γνώμη μου είναι ένα φιλοσικής που υπάρχει στο νομοσχέδιο, όμως ακόμα και αυτή η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας της εντολής αφαίρεσης, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα αυτές τις οποίες έχω αναφερθεί πολλές φορές, η προπαγάνδη συναυλιών κλπ, στις περιπτώσεις που τέλος πάντων το συγκεκριμένο βίντεο που κρίθηκε ως τρομοκρατικό ή επικίνδυνο έχει ένα χαρακτήρα επικαιρότητας, με τους χρόνους που μεσολαβούν μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή και να εκδοθεί η απόφαση, στην πραγματικότητα μπορεί να η βλάβη του προσφεύγοντος να είναι τελεσμένη ήδη και να μην μπορεί να αναιρεθεί. Και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μας καθησυχάζει, μάλλον μεγαλύτερη ανησυχία μας δημιουργεί ο ρόλος που προβλέπεται για ο αναβαθμισμένος ρόλος που φαίνεται να έχουν ως σημεία επαφής οι αμαρτωλές ΔΑΕΒ και η ΕΕΠ, όταν η πρόσφατη εμπειρία μας δικαιολογούν, αν θέλετε, την ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για τον τρόπο που λειτουργούν για οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και βέβαια δεν επαναπαυόμαστε ούτε από το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως θεματοφύλακες αυτών των διαδικασιών διάφορες ανεξάρτητες αρχές που πολλοί απέχουν από το να είναι αδιάβητος και ανεξάρτητος ο ρόλος τους. Ευχαριστώ πολύ. Επιφυλάσσομαι για τα λοιπά. Θα τοποθετηθώ και στην Ολομέλεια.